Γεια σας παιδιά και πάλι. Το σημερινό βίντεο επιστρέφω με ένα βαρύγδουπο τίτλο. Δεν θα το πιστεύετε, θα πάθετε σοκ. Δείτε τον τρόπο να χάσετε 45 και κιλά. Αυτός είναι ο τρόπος να χάσετε τόσα πολλά κιλά. Πατήστε τώρα, δεν θα το πιστεύεις. Σέματα, αυτό το κάνουν άλλοι. Περιμένω λίγο να σταθεροποιήσω και πάλι στο καινούργιο λόγο μου κουζίνας. Γιατί όπως καταλάβατε είμαι πολύ επαγγελματίας και σας τραβάω από το κινητό μου. Αλλά αυτή τη φορά έχω βγάλει μπαταρίες από ρολόγια γιατί την προηγούμενη φορά ακούγονταν και αυτή τη στιγμή το ψυγείο μου κάνει ησυχία. Οπότε πάμε πάλι. Θα σας αφήσω εδώ. Τρέλα. Ναι παιδιά, αλήθεια είναι... μέχρι την τρίτη ηλικία μου είχα φτάσει και 105 κιλά και 110. Δεν τα κοίταγα κάποια στιγμή. Πατήστε τώρα το link για να δείτε το μαγικό ματζούνι. Ας σκεύουμε. Μου πού να αρχίσει το κανείς. Είδατε αυτή τη φωτογραφία που είμαι σε ένα χοντρό μπουμπούκι. Δευτέρα Δημοτικού. Απίστευτος. Το fast food και η κουτομπουκιά ήταν το αγαπημένο μου σνακ και κολατσιό. Μετά ένα καλοκαίρι, έκτη δημοτικού, έτρωγα μόνο μήλα. Καταπληκτικό. Έχασα εκεί πέρα 25 κιλά. Μετά άρχισα την κουπλασία. Τα ξαναπήρα. Χαμός. Ξέρετε πως είναι αυτή η ηλικία η ωραία, πρώτη γυμνασίου. Σου είναι μπράβο, πω, πώς θα δυνατήσεις έτσι αυτός. Και μετά να ξαναπαχαίνεις και να λένε όλοι πώς παχαίνει έτσι αυτός. Καταπληκτικό. Γιατί το bullying με την εμφάνιση είναι ανέκαθεν. Καλά θυμάμαι περιστατικό τότε στο δημοτικό. Επίσης παιδιά δεν έχω πολλές φωτογραφίες εγώ τότε, δεν έβγαινε φωτογραφίες. Δεν υπήρχαν κινητά selfie τότε, ήμουνα... Ήταν τα 2000's, ήταν, δεν πήγαν αυτές τις τεχνολογίες. Ναι, θυμάμαι σκηνικό στο δημοτικό να μπαίνω μέσα μετά από διακοπές, Χριστούγεννα, Πάσχα, ξέρω εγώ, και να φωνάζουν όλοι και να χειροκροτούν, μπήκε μέσα ο χοντρός. Καταπληκτικό. Να είστε καλά. Και μετά από... στα 16-17 που άρχισα να μαγειρεύω, γίνα και υπήρξε και το ίντερνετ. Κατά τα λέγοντας και είμαι 45 χρονών. Διαβάζοντας τα πάντα με για διατροφή στο ίντερνετ και γυμναστική, είναι καθόλου δύσκολο να μάθεις πλέον τα πάντα και τα κάνεις μόνος σου σιγά σιγά. Εννοείται στην αρχή έκανα κάτι extreme με 1000 και 1200 θερμίδες. Το κανονικό είναι 1400 ας πούμε. Ανάλογα το καθένα. Οπότε μπήκα σε μία διατροφή από τα 17 μέχρι τα 19, εννοείται πως είχα φτάσει και λιγότερα κιλά από τώρα. Τώρα είμαι 5 κιλά κάτω από το ύψος μου, 1,80. Ναι, είχα φτάσει και 10-15 σαν ανορεξία. Και αυτό που έλεγε και η ψυχολόγος προχθές, ότι δεν κοιτιόμουν στον καθρέφτη ρε παιδιά. Άσχημο αυτό. Δεν κοιτιέσαι και έχεις μετά μια εικόνα στον εαυτό σου, για τον εαυτό σου, στο μυαλό σου, διαφορετική από αυτό που είναι. Και θα μου γράψετε μετά από όλα αυτά, αγόρι μου, έχασες τόσα πολλά κιλά και ασχολήθηκες με τη μαγειρική. Να σας πω τώρα εγώ, ότι με τόσο μαγείρεμα που κάνω και στο στρατό, κάτω στο στρατό με τόσο μαγείρεμα για 4 στρατόπεδα, έχασα 7 κιλά. Μετά πήρα το καψιμί και παρήγγειλα σοκολάτες για μένα. Και πήρα 5 κιλά. Οπότε υπάρχει και, αυτή η ισορροπία. Αλλά δεν θα μιλήσουμε τώρα για δουλειές σεζόν που αναγκάζεσαι να τρως πατατάκια και κρουασάν. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά ναι. Σιγά σιγά. Αχ, παιδιά, ρεύτηκα. Περιμένω στα σχολεία ντροπή σου. Συμπεριφορές είναι αυτές. Εκτίθεσαι, δεν τρέπεσαι. Ναι, πού είχα μείνει. Κάνω και αυτό που πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο ακόμα. Δεν τρέπομαι. Ναι,
περνώντας τα χρόνια βρίσκεις μια ισορροπία. Ας πούμε, δεν τρώω ποτέ ψωμί. Ξέρω, είναι μια βαρύ ειδοποίηση για την ελληνική κοινωνία ότι δεν τρώω ποτέ ψωμί και τρώω μόνο ψωμί τόσο δικής. Δεν τρώω μακαρόνια μια φορά το μήνα. Τώρα ανακάλυψα βέβαια κάτι μακαρόνια από ρεβίθι με πρωτεΐνη και τα μακαρόνια χωρίς γλουτένι. Όχι ότι θα χορτάσουν παραπάνω, απλά τα ολικής έχουν περισσότερες φυτικές ίνες. Και τα χωρίς γλουτένι γιατί με πειράζει στην ακμή το αλεύρι. Ναι. Τι άλλο. Καλά, εγώ κάνω αυτό που ξέρω πω ότι τα γλυκά με το φαγητό το υγιεινό δεν το λες και normal. Κάνω και πολύ περπάτημα και τρέξιμο γιατί τα βάρη τα σταματάω. Ανά καιρούς δεν μ' αρέσουν. Οπότε δεν έχει κάποιο μυστικό. Ο καθένας βρίσκει με διαιτολόγο βέβαια, με πρόγραμμα, μαθαίνοντας μόνος του μία νορμάλ διατροφή που θα του ταιριάξει. Εγώ προσωπικά να πάω σε διαιτολόγο και σε γυμναστήριο για να μου πούν κάνει αυτό, δεν θα το κάνω. Θα αλλάξω ξέροντας, προσπαθώντας να έχει το κάθε γεύμα την πρωτεΐνη του, τα τάδε διατροφικά, το τάδε υδατάνθρακα. Όποιος μπορεί να ακολουθήσει τώρα το διαιτολόγιο γραμμή, μπορεί να το κάνει και μετά θα το αλλάζει. Και βλέπουμε. Γι' αυτό δεν γίνεται να ακολουθούμε μια ζωή το βραστό κοτόπουλο 30 γραμμάρια ρύζι. Σιγά σιγά το μαθαίνεις. Και εγώ έτσι το άρχισα στην αρχή τότε. Και αυτό είναι το θέμα, το να θέλεις να τα χάσεις τόσο γρήγορα και δεν θα μάθεις. Το θέμα είναι να τα χάσεις σιγά σιγά και να μάθεις το σωστό, το πώς σε χορταίνει, τι σε χορταίνει, να αλλάξεις τα πράγματα. Δηλαδή, π.χ. αντί για μαγιονέζα μπορείς να βάλεις μουστάρδα, μπορείς να βάλεις κέτσαπ, που αυτά δεν έχουν θερμίδες σε σχέση με τη μαγιονέζα. Είναι το θέμα να μάθεις, γι' αυτό πηγαίνεις σε διαιτολόγους, για να μάθεις τι γίνεται με σένα. Επίσης και ο καφές βοηθάει στο να κόβει την όρεξη. Καφές με κανέλα. Τώρα τελευταία το ανακάλυψα αυτό, κανέλα. Σου σταματάει την όρεξη για γλυκό, επειδή είναι τόσο του γλυκού. Ισχύει. Και μια κουταλιά μέλι σου σταματάει την όρεξη για γλυκό. Μέλι, μπανάνα και κανέλα. Καταπληκτικό είναι. Απλά στο σημερινό βίντεο δεν έχω προετοιμάσει το τι ακριβώς αρχίζει, από πού θα αρχίσω και από πού θα τελειώσω. Και θα γίνει ένα κάψιμο του ειρμού. Το πόσο βραστό κοτόπουλο είχα φάει 2 χρόνια, απίστευτα πολύ βραστό κοτόπουλο, σαλάτες. Έτρωγα και αυτά τα δημητριακά με βρώμη και σοκολάτα. Έχει κάποιες μάρκες που δεν έχουν τόσο πολύ ζάχαρη και σε γορταίνουν. Αλλιώς μπορείτε να κάνετε και σκέτη βρώμη με ξηρούς καρπούς, σταφίδες, μέλι. Άμα σας αρέσει βέβαια αυτό το στυλ. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το φάω αυτό το πόριτς. Είναι μεγάλο θέμα αυτό που λένε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη παχυσαρκία στα παιδιά. Και φταίνε. Είναι το πώς θα τα μάθεις τα παιδάκια. Το να τα κακομαθαίνεις με να κάνεις δεύτερα φαγητά και να τους παίρνεις απ' έξω, να τους δίνεις λεφτά για τυρόπιτες. Αυτό χαλάει λίγο το πράγμα γιατί μαθαίνουν στο πιο εύκολο. Και μετά θα μπουν στην επιβία και θα ψάχνουν πώς να τα χάσουν. Εντάξει, πλέον οι μαμάδες μαθαίνουν περισσότερες συνταγές, πώς να κρύβουν τα λαχανικά στο μπιφτέκι, πώς να ταΐσουν τα παιδάκια τους περισσότερα λαχανικά, είναι και θέμα χρόνου βέβαια. Και θέμα παιδιού. Εντάξει, σοβαρά τώρα πρέπει να θυμηθώ τι έκανα. Ναι, είχα κόψει όντω τα γλυκά. Για γλυκό είχα την μπάρα Δημητριακό. Που στην ουσία σοκολάτα είναι, απλά έχει και τα Δημητριακά.
Ανάλογα και την πάρα βέβαια, έχει και κάποιες βάρες πρωτεΐνες. Επίσης, για γλυκό έτρωγα πολύ λίγη μαύρη σοκολάτα. Ή και... Καλά δεν το λες και πολύ γίνω. Το γάλα, το σοκολατένιο σε μορφή light με δημητριακά και αυτό σου κόβει την όρεξη για γλυκό. Δεν έγραφε η κάμερα. Πάμε πάλι να τα ξαναπώ γιατί δεν έγραφε η κάμερα. Ναι, έλεγα ότι για γλυκό, έλεγα ότι τότε για γλυκό, αντί για γλυκό άρχισα τις μπάρες μητριακών που στην ουσία είναι για τη σοκολάτα. Ναι. Και το σοκολατένιο γάλα μαζί με δημητριακά που έχει και ελαφριά σοκολατένια γάλα, δεν την έχει και πολύ γίνω, αλλά για να μην φας γλυκό. Και αυτό του να φτάνει το βράδυ και να λες αν θα φάει, έφαγα κάτι παραπάνω, αν θα τη χαλάσω τη δίαιτα, πρέπει να φάω όλα τα πάντα όλα γιατί μετά θα την ξαναρχίσω. Είναι μεγάλο λάθος. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο γι' αυτό και είναι στην ουσία σαν να λες ότι πρέπει να τα φάω όλα αυτή τη στιγμή, το φαγητό δεν θα υπάρχει αύριο, πρέπει να το φάω αυτή τη στιγμή γιατί μετά πάλι θα αρχίσω. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Ξέρετε τι λέω. Δηλαδή, το να φας κάτι παραπάνω δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλάσει τη διατροφή. Μπορεί να το ξαναφάς και το υπόλοιπο αύριο. Δηλαδή, αυτό το παθαίνει με τα γλυκά. Εγώ το παθαίνω με τα γλυκά. Θέλω να άμα τα βάλω στο σπίτι, πρέπει να τα φάω. Είναι ψυχαναγκασμός. Γι' αυτό πηγαίνω πολύ συχνά κάθε δύο μέρες στο σούπερ μάρκετ για να μην έχω στο σπίτι βλακίες και φαγητά και γλυκά που θέλεις, που έχουν εθισμό. Εντάξει. Ναι. Είναι διαδικασία να τα μάθεις όλα αυτά. Έχει να κάνει και με την ψυχολογία και με το πόσο καλά είσαι και θέλεις να κρυφτείς πίσω από το φαγητό. Αλίμονο. Πάντως αυτό είναι μεγάλη διαδικασία το να μάθεις σιγά σιγά ότι δεν πρέπει να σταματάς και να ξαναρχίσεις και να ξανασταματάς και να ξαναρχίσεις γιατί δεν θα καταλάβεις τίποτα. Εννοείται ότι υπάρχουν μέρες που μπορείς να φας τα πάντα και μετά την επόμενη το μαζεύεις μαθαίνοντας πάντα πώς. Το να φας μια μέρα τα πάντα και μετά να φας ένα μήλο δεν γίνεται. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να αρχίσεις να μαγειρεύεις, να τα φτιάχνεις τα γεμάτα μόνος σου, να βλέπεις τη διατροφή, να τα ζυγίζεις. Και σιγά σιγά θα το κάνεις και ασυναίσθητα. Δεν χρειάζεται μια ζωή να μετράς θερμίδες άμα αρχίσεις και καταλαβαίνεις από μόνος σου. Το σωστό κορεσμό. Ναι. Το πότε χόρτασες. Καλά τώρα, εγώ δεν τα λέω σαν ειδικός. Έχω κάνει 2 χρόνια διαιτολογία, έχω κάνει 15 χρόνια δίαιτες. Έτσι τα λέω. Αλίμονο. Δεν το παίξουμε ειδικός. Εγώ λέω την εμπειρία μου. Θα σας βάλω και φωτογραφία πώς είναι το σώμα μου τώρα. Γιατί θα φαγωθείτε. Αλλά μόνο δεν είπα εγώ ότι μετά από τόσα κιλά δεν υπάρχει χαλάρωση στο σώμα. Και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η γυμναστική. Και περπάτημα σιγά σιγά μου αρχίσει να κάνει βοηθάει. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το περπάτημα. Βοηθάει και στο να φύγουν οι κατακρατήσεις σιγά σιγά. Ειδικά όσοι είναι παραπάνω κιλά, χάνουν κατευθείαν περισσότερα. Επειδή προξενώνει το οργανισμό από άλατα, από ζάχαρες, από νάτριο, όλα αυτά. Και γίνεται και αυτό σιγά σιγά, δηλαδή έχασα τόσα κιλά, είχα φτάσει πολύ λίγα κάποια στιγμή. Ναι, και 15 και 20 κάτω από το ύψος μου μετά, σιγά σιγά τα εξισορρόπησα. Ναι. Και σε όλα αυτά έπαιξε τεράστιο ρόλο το bullying. Και πάντα έχω στο μυαλό μου ότι είμαι το χοντρό παιδάκι. Είναι δύσκολο το να το βάλεις από το μυαλό σου. Είναι... Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Body image disorder. Δηλαδή το βλέπεις τα ρούχα ότι σου κάνει το medium, αλλά άμα κάνεις αυτό που κάνουν όπως εγώ, εστιάζεις τα άσχημα σημεία στο σώμα σου, χάνεις την μπάλα κάπου. Μπορώ πανεύκολα να χάσω άλλα 10 κιλά. Αλλά έχω κάποια χρόνια που διατηρούμε 5 κιλά κάτω από το ύψος μου. Και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ κάποιος ειδικός να σου λέει stop, καλά είσαι, φτάνει κτλ. Κτλ. Γιατί άμα βλέπεις μέσω Facebook και Instagram όλη αυτή την ωραία οπάθεια που
κυκλοφορεί και συγκρίνεις τι διακοπές είτε για άντρες, είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το πόσο όμορφα και υπέροχα είναι όλα στα social media, γιατί εγώ δεν το χρησιμοποιώ έτσι, το χρησιμοποιώ μόνο για τη μαγειρική. Σε επηρεάζει την ψυχολογία κάποιες στιγμές πάρα πολύ, να βρεις εσύ, να μην έχεις λεφτά να βγεις και να βλέπεις τους άλλους να είναι διακοπές. Είναι θέματα. Γι' αυτό έχω το περισσότερα social μόνο για μαγειρική, εκτός από το Instagram. Τώρα γράφει η κάμερα ή θα τα ξαναπώ. Πω, παιδιά, σκέφτομαι πόσες φορές γυρνάω τα βίντεο και κάνω πράγματι συνταγές. Άμα αρχίσω και τα ξαναλέω από την αρχή όλα αυτά που... τα βίντεο που θα μιλάω, κάψιμο δεν μπορώ να το κάνω. Γι' αυτό θα πέφτει λίγο μοντάζ. Και το άλλο λάθος που έκανα τότε που ξαναπήρα τα κιλά είναι να σταματάς τη δίαιτα και να λες: αχ, ωραία, τώρα θα φάμε αυτά. Θα φάμε και τη σοκολάτα και το σουβλάκι ή την πίτσα. Εμένα μου αρέσουν π.χ. τα σουβλάκια και αργή δεν μου αρέσουν. Μου αρέσουν οι πίτσες με τα τυριά, όλα αυτά τα cheesy foods. Και μετά από αυτό να αρχίσει να λες: α, θα φάω και αυτό, α, θα φάω εκεί. Και να μην βάζεις stop και να παίρνει 1-2 κιλά. Και να ξαναπαίνει 2-3. Και να λες: δεν πειράζει. Μέχρι που μετά θα προσπαθήσει κανένα να μπει σε πρόγραμμα και δεν θα γίνεται. Γιατί θα σου έχει ανοίξει η όρεξη. Αυτό γίνεται και με το στομάχι. Κλείνει το στομάχι και ανοίγει. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η επέμβαση. Υπήρχε, δεν γνωρίζω. Τι άλλο. Α, κάποια στιγμή είχα εστιάσει άσχημα στα αναψυκτικά τύπου Cola Zero. Ξέρω ότι κάποιοι λένε ότι άμα πιείς ένα αναψυκτικό με ασπαρτάμι και τα λοιπά, μετά θα θες γλυκό. Σε μένα δεν ισχύει αυτό. Από κάποια στιγμή είχα εστιάσει άσχημα στις τσίχλες. Σε περίοδο δίαιτα, λέω. Τσίχλες, 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 σαν να σε βοηθούσε, με βοηθούσε το άγχος. Αλλά δεν είναι τύπο ακριβώς αυτό. Εγώ έτσι έκανα. Έχω σταματήσει εδώ και κάποια χρόνια την τσίχλα, δεν καπνίζω. Και είχα αισθήσει στις τσίχλες χωρίς ζάχαρη. Μεγάλο κακό. Αυτό εννοείται κάποιες φορές. Καλά, στην αρχή καλύτερα να μην το κάνεις, άμα έχεις πολλά κιλά να χάσεις, αλλά ας πούμε και στον πρώτο μήνα μπορεί να κάνει μια μέρα που μπορεί όντω να φας ότι σου έχει λείψει. Αλλά μετά την επόμενη μέρα πρέπει να ξαναρχίσει. Δεν εννοώ να φας 5.000 σερμίδε σε μια μέρα. Αυτά είναι και κάτι challenge στο YouTube. Φάω, να φάω 10.000 σερμίδε σε μια μέρα. Και τι υπόλοιπε μέρε θα τρως σαλάτες, αλλά αυτά δεν τα δείχνει. Μπορεί μια μέρα να το κάνει σιγά σιγά. Ο καθένα βλέπει πώ μπορεί να το κάνει. Σαν cheat day. Να τρώει ό,τι του έλειψε και να τρώει κανονικά. Σιγά σιγά. Εννοείται δεν χάνουμε τόσο πολλά κιλά με τη μία. Θα κάνουμε διατροφή, ξεροσφύρι, ασταμάτητα. Θα υπάρξουν περιόδοι που θα τη σταματάς. Δεν γίνεται, παιδιά. Και βλέπεις. Καλά, βέβαια, εγώ δεν είχα φτάσει και 150 κιλά. Εκεί από εκεί ένα σημείο και μετά γίνεται πολύ extreme κατάσταση και σίγουρα θέλει βοήθεια γιατρών, βεβάσεων. Σίγουρα. Έχει να κάνει και με το πόσο αφήνεις τον εαυτό σου. Εγώ που το έκανα 2 φορές αυτό, τα έχασα 2 φορές. Πλέον βάζω ένα όριο στο πόσα κιλά που αφήνω να πάρω. Ψυχαναγκασμοί είναι πολύ βέβαια, αλίμονα. Είχα κάνει και το άλλο, το τύπου είχα χάσει πολλά τα 40 κιλά. Είχα πετάξει τόσα πολλά ρούχα. Το στυλ φορούσα μπουφάν 5 extra large. Τζιν 5 νούμερα παραπάνω. Αυτά πρέπει να πεταχτούν, να δοθούνε. Δώστε τα σε κανένα κέντρο με παχύσαρκο. Δεν ξέρω που θα τα κάνετε. Κάντε τα μαξιλάρια. Κάντε τα DIYs. Αλλά δεν πρέπει να μείνουν στην τουλάπα τα μεγαλύτερα ρούχα. Πραγματικά και δεν χρειάζεται να παίρνει extreme μικρότερα ρούχα για να μπει. Δεν μπορεί να το κάνει. Σιγά σιγά που θα δει ότι θα πέφτουν τα νούμερα, τα μεγαλύτερα ρούχα, τα πολύ μεγαλύτερα, πρέπει να εξευολοθούν από την δουλειά, από το σπίτι, από τη γειτονιά σου. Ναι, εγώ παιδιά τα πέταξα. Τώρα, κράξτε με.
Ποιος θα βάλει 4 extra large, 5 extra large που φάνε, κάποιος που το έχει ανάγκη. Να μου πείτε, μπορεί να γίνει κουβέρτα, κουρτίνα, κουρτίνα μπάνιο, καραβόπανο. Έφτασε 20 λεπτά το βίντεο. Αλλά τελικά, τραβώντας από το κινητό, ανεβαίνει πολύ πιο γρήγορα. Γιατί πάει στο HD και όχι στο Full HD. Άμα πήγαινε στο Full HD θα κάνει 3 μέρες να ανέβει το βίντεο, οπότε έχουμε αυτό το θέμα. Οπότε εντάξει είναι. Δεν πιστεύω να έχετε θέμα. Εγώ δεν έχω πάντως. Πάλι θα κάνουμε παύση για να βάλω νερό στο καφέ μου. Εντάξει παιδιά, θα πω τυπική μέρα του τι έτρωγα όσο θυμάμαι. Και το τι τρώω τώρα, αλλά δεν είναι βέβαια για να το προτείνω, αλλή μόνο. Καλά, ρίχνοντας τις θερμίδες σε ένα νορμάλ επίπεδο μπορείς να μην αρχίσεις καν να το καταλαβαίνεις. Σε 500 θερμίδες να πέσεις. Είναι σαν να μην το καταλαβαίνεις ασυναίσθητα, κόβοντας από το βραδινό. Τι να πω παιδιά τώρα. Στα γρήγορα, ας πούμε, μπορείς να φας το πρωί το στάκι ολικής. Το προτιμότερο θα είναι να είναι κρύο. Δηλαδή το στήρι γαλοπούλα, ντομάτα, σαλάτα, μαρούλι και μουστάρδα. Και να κρατηθούν οι θερμίδες στους 200 και ένα βουλάκι 280. Έχω αυτό, ξέρω τις θερμίδες απ' έξω, μιλάμε. Έχω γίνει κομπιούτερ. Και μετά βλέπουμε για πρόγευμα φρούτο και η μπανάνα μπορεί να φαγωθεί. Αυτό που λέτε για την μπανάνα ήταν και λίγο παλιακό. Και για τα αυγά. Εντάξει, τα σπράδια έχουν 17 θερμίδες. Το ολόκληρο που έχει 100. Αλλά και η μπανάνα που έχει 100. Πάλι μπορεί να χορτάσει απίστευτα για λίγη ώρα. Ή μπορεί να αντιγυφθώ να είναι και ένα γιαουρτάκι με μηδρακά από βρώμη και λίγη σοκολάτα. Αυτό που έχουν τη λίγη σοκολάτα μέσα, έτσι για τη γεύση. Αλλά στην αρχή πρέπει οπωσδήποτε να ζυγίζονται. Και αυτό που λέω συνέχεια ότι το μεσημεριανό πρέπει να έχει κάποια πρωτεΐνη. Δεν εννοώ ότι θα φάμε σουβλάκια κρέας ή παρά. Μπορεί να είναι ψητό, σκίδες κοτόπουλο, γραστό κοτόπουλο, φιλέτο, σολομός. Και πάντα με αυτό που λένε ότι θα πρέπει να είναι το τέτοιο, η μερίδα πρωτεΐνης πρέπει να είναι η παλάμη μας χωρίς τα δάχτυλα ή μέχρι ένα τρίτο. Ναι, αλλά αυτό σχετικό είναι. Δηλαδή το ένα σημείο του πιάτου θα πρέπει να είναι πρωτεΐνη και το άλλο 40 λαχανικά και το άμυλο μετρημένο. Ναι. Δηλαδή για να έχει φτάσει μέχρι το απόγευμα στις 1000 θερμίδες ας πούμε. Για snacks. Τι έτρωγε για σνακς? Σαν την Τόρη. Δεν θυμάμαι πλέον. Τέλος πάντων. Και κάποιες σταφίδες και κάποια λίγη ξηρή καρπή είναι πολύ χορταστικό. Οπότε, ναι. Τι να σας πω και για βράδυ και για... Εγώ έτρωγα και δημητριακά για βράδυ, που δεν είναι σωστό το άμυλο και η ζάχαρη για βράδυ. Και για βράδυ πάλι μπορεί να υπάρξει το ίδιο με το μεσημέρι. Και γενικά το θέμα είναι να μην αποκλείς ομάδες φαγητών. Δηλαδή τώρα θα κάνουμε δίαιτα, θα φάμε μόνο σαλάτες χωρίς ζάχαρη. Αυτό είναι φουλ λάθος. Ναι. Αλλά αυτό που έκανα εξ αρχής είναι ότι έκοψα μαχαίρι το άσπρο ψωμί. Θυσμός άσχημος είναι το άσπρο ψωμί με φέτα, ντομάτα και λάδι. Άσχημος εθισμός. Δηλαδή στην ουσία μπορεί να είναι το μεσημεριανό το ίδιο με αυτό που είναι τώρα. Το στυλ λαδερά, ωσπρία, μαγειρευτό φαγητό. Εντάξει, δεν θα είναι κοτόπουλο με πατάτες τηγανιτές. Με προσοχή. Αλλά ναι. Εννοείται ότι θα κοπούνε φούλη παρά παστίτσια και πολύ σημαντικό είναι να κουμπούν υδατάνθρακες στο στήτη, τυρόπιτες, μυλόπιτες,
όλα αυτά που δεν έχουν καθόλου κορισμό απλά είναι πολύ νόστιμο και μετά από 10 λεπτά ξαναπεινάνε. Γι' αυτό είναι το θέμα να μάθεις τις διατροφικές ομάδες. Τώρα να μην προτείνω και πολλά γιατί κάποιοι θα με κράζουν στα σχόλια. Ας πούμε τώρα έχω συνηθίσει να τρώω το πρωί 2 τόστ ολικής ή αυτό που είπα κρύο σάντουιτς με αυγουλάκι μετά. Και το βράδυ είχα συνηθίσει κάποια στιγμή να τρώω συνέχεια γιαουρτάκια με δημητριακά. Κάποια στιγμή τα συχάθηκα. Πολύ λάθος είναι να τα τρώω σε όλα μαζεμένα το βράδυ βέβαια. Δηλαδή έχω μάθει χρόνια τώρα να τρώω το βραδινό πριν τις 7 σε κάποιους ακούγεται πολύ περίεργο έτσι. Να είσαι στην Ελλάδα και να τρως το βραδινό πριν τις 7 που δεν είναι ένα βραδινό γκράντε γιατί τις περισσότερες θερμίδες τις τρώω το μεσημέρι. Μαθαίνεις με τα χρόνια πώς θα το κάνεις και έχω κόψει τη ζάχαρη. Αυτό πρέπει να γίνει σιγά σιγά. Εντάξει, μια κουταλίτσα ζάχαρη στο καφέ δεν πειράζει, αλλά και αυτό προσμετρούνται θερμίδες. Έχω μάθει να το πίνω σκέτο, βέβαια σε κάποια άρθρα λέει ότι όποιος πίνει σκέτο το καφέ είναι ψυχοπαθής. Καλά. Είναι όλα διαδικασία. Και μετά από κάποια στιγμή, πως λένε και τα βιβλία ψυχολογίας για την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση, είναι θέμα του άμα πιστεύεις εσύ ο ίδιος ότι την έχεις, εννοείται θα αρχίσει να νιώθεις καλύτερα, αλλά άμα λες ότι έχεις αυτοπεποίθηση και με την εμφάνιση, σιγά σιγά το πιστεύεις εσύ και το βάζεις και προς τους άλλους. Αυτά έχω να πω. Γιατί να μην βγήκε 40 λεπτά το βίντεο. Και βλέπουμε στη συνέχεια. Ίσως να υπάρξει κάποιο δεύτερο βίντεο που θα τα έχω πιο δομημένα και γραμμένα για να ξέρω από πού να αρχίζω και από πού να τελειώνω. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα φαγητά και περισσότερη αυθλιαρία μου. Να είστε καλά.